αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο. Και με αυτά τα λόγια του Γιάννη Ρίτσου που έγραψε για τη Μάνη, ξεκινάμε το νέο μας επεισόδιο γυρίζοντας στη Μάνη. Καλή σας απόλαυση. Η Αρεόπολη είναι ιστορικός οικισμός που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί Τουρκοκρατίας. Πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων. Στην Αρεόπολη συγκροτήθηκαν οι πρώτες ένοπλες ομάδες όπου και ύψωσαν πρώτη την σημαία της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821. Κυρία Κική, σας ευχαριστούμε για το γύρισμα που μας αφήνετε να κάνουμε μέσα στην Πανμεγίστη των Ταξιαρχών. Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία της Εκκλησίας και για τα κοιμήλια που έχει εδώ. Η Εκκλησία είναι του 17ου αιώνα. Το καμπαναριό είναι του 18ου, είναι έναν αιώνα μετά. Η αρχική της μορφή ήταν αυτή. Υπάρχουν κοιμήλια από το 1700 και υπάρχει και η εικόνα του 1821 που εδώ ορκίστηκαν ο Πετρόμπεϊς και οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί στις 17 του Μάρτη. Και είναι, αν παρατηρήσετε έξω, έχει κάτι μοναδικό, μπορώ να πω. Υπάρχει ζωδιακός κύκλος στο ιερό, αλλά δεν έχει σχέση με τα ζώδια, έχει σχέση με την αστρονομία και όλα τα υπόλοιπα. Και μόνο οι πόρτες δεν ήταν σε αυτή τη μορφή, έχουν και αυτές ανάγλυφα, τα οποία συμβολίζουν, είναι οι ταξιάρχες εδώ, από εδώ, και ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος, και μπροστά συμβολίζουν τον Άδη, τη ζωή, έχουν σχέση δηλαδή όλα αυτά. Και γενικά συναντάμε στη Μάνη πολλές εκκλησίες των ταξιαρχών, είτε με το όνομα Ασώματι, είτε ταξιάρχες, γιατί ήταν ο πόλεμος και όλο αυτό το... Όχι βίαιο, δεν θα το έλεγα βίαιο, το ορμητικό, ναι, ήταν στο αίμα τους. Και παντού θα βρείτε εκκλησίες με ταξιάρχες. Είμαστε πλέον μέσα στην Πανμεγίστη των Ταξιαρχών, στην Αρεόπολη, στην εκκλησία που 17 Μαρτίου του 1821 ξεκίνησε η Επανάσταση. Είμαστε στην εκκλησία που ήταν η προσωπική εκκλησία της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Την έχουν χτίσει οι ίδιοι και εδώ εκκλησιαζόντουσαν ως οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό, Λευτέρη μου, καταρχήν καλώς ήρθαμε στη Μάνη. Είναι χαρακτηριστικό, Λευτέρη μου, ότι η Επανάσταση, η πραγματική της ημερομηνία, καταγράφεται ως 17 Μαρτίου του 1821 και υπάρχει και μία διαφορά στη σημαία των Μανιωτών Επαναστατών. Δεν γράφει ελευθερία ή θάνατος, γράφει νίκη ή θάνατος, διότι η Μάνη δεν σκλαβώθηκε ποτέ. Ήταν πάντα ελεύθερη. Άρα από εδώ ξεκινάει και ο Κολοκοτρώνης και οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί, εδώ είναι το βασικό ορμητήριο, να προχωρήσουν στην απελευθέρωση της χώρας. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη είναι μια οικογένεια, θα μάθουμε και παρακάτω, η οποία έχει προσφέρει πολλά στον αγώνα της Επανάστασης. Εκτός από τα πολύ σημαντικά ιστορικά σημεία, η Αρεόπολη έχει πολλοί γραφικά εστιατόρια που μπορείς να γευτείς τις παραδοσιακές συνταγές, αλλά και να χαλαρώσεις πίνοντας τον καφέ σου στην ιστορική πλατεία της Επανάστασης. Εμείς όμως θέλαμε να δούμε την πόλη από ψηλά και αυτό γίνεται μόνο από τον προφήτη Ηλία. Είμαστε τώρα στα σύνορα της Μέσα Μάνης, σε ένα σημείο στον προφήτη Ηλία, στο πιο ψηλό σημείο πριν την Αρεόπολη και βέβαια η θέα μας αποζημιώνει και θα αποζημιώσει και εσάς. Όσοι έρθετε εδώ στη Μάνη, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τον προφήτη Ηλία. Θυμηθείτε με. Bye.
Ακάγιο, στο λιμάνι των Ορτικιών όπως λεγότανε, και είναι ένα μαγευτικό μέρος που μπορείτε να απολαύσετε πολύ καλό φαγητό, πολύ όμορφο μπάνιο, βασικά όμως ένα ιδηλιακό τοπίο. Άγιος Νικόλας, εδώ στο Πορτοκάγιο. Ακριβώς 10 λεπτά ανεβαίνετε το λόφο από τις καφετέριες και από τα εστιατόρια και βρίσκεστε μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Μην το χάσετε, και η θέα θα σας αποζημιώσει, αλλά και το εκκλησάκι θα πρέπει να το προσκυνήσετε. Πορτοκάγιο, το λιμάνι των Ορτικιών. Ήθελα να ρωτιέστε πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι στην περιοχή της Βάθιας στο Καστρί και είμαι στο σπίτι που γεννήθηκε ο κοινοτάρχης της Νέας Πεντέλης, ο Χρήστος ο Φιδοπιάστης. Και βέβαια δεν είμαι μόνος μου, αλλά είμαι μαζί με τον γιο του, τον φίλο μου και συνοδοιπόρο στο Δήμο Πεντέλης, τον Αντώνη το Φιδοπιάστη, που θα σας ξεναγήσουμε και στο Καστρί, αλλά και μέσα στην Καστροπολιτεία της Βάθιας. Τι σας έλεγα λοιπόν, ο φίλος μου Αντώνης είναι εδώ και του έχουμε κάνει κατάληψη στο πατρικό του σπίτι. Αντώνη, έχω πάθει πλάκα την περιοχή και περνάμε πραγματικά υπέροχα, ήδη με τις πρώτες βόλτες που έχουμε κάνει. Εδώ, πατρικό σπίτι. Εδώ, Λευτέρη, είναι το σπίτι των προγόνων μου άμεσα, γιατί από έξω μετά θα τραβήξουμε και το πύργο της οικογένειας που βρέθηκε εδώ. Όμως εδώ γεννήθηκε ο πατέρας μου, τα αδέρφια του, και από εδώ ξεκινήσανε και ανεβήκανε στη Νέα Πεντέλη. Μια μεγάλη ιστορία της οικογένειας, η οποία ξεκινάει από την περιοχή, από την εποχή του Βυζαντίου, όπου είναι παρακλάδι της οικογένειας Κοσμά. Ο γεροφιδοπιάστης ήταν σόγαμπρος. Βρεθήκαν στη Βάθια ως μεγάλη οικογένεια, όπου δημιουργήθηκε μια βεντέτα το 1810. Εξαιτίας της βεντέτας αυτής φύγανε μέσα από την Καστροπολιτεία και ήρθαν εδώ. Δύο ήταν οι λόγοι. Μία ήταν η βεντέτα και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι έπρεπε να φυλάσει την περιοχή από τους πειρατές. Στήθηκε λοιπόν ο πύργος που θα δούμε σε λίγο, γύρω στο 1815, και μία εκκλησία, διότι το θρησκευτικό συνέστημα την εποχή ήταν πάρα πολύ έντονο. Στη συνέχεια, η βεντέτα αυτή τελικά τελειώνει το 1905 με έναν όρο που λέγεται γεροντεία. Δηλαδή μαζευτήκαν οι γέροντες, οι μεγάλοι της οικογένειας, των δύο οικογενειών, και αποφασίσαν ότι δεν ισχύει η βεντέτα στην περιοχή. Μόνο έτσι μπορούσε να λήξει μια βεντέτα, ή αλλιώς με το να ξεκληριστεί, όπως λένε εδώ, είτε η μία οικογένεια είτε η άλλη. Στη συνέχεια, φεύγοντας μέσα από τον πύργο η οικογένεια, επειδή μεγάλωσε πια και έγινε πολυπληθής, ο παππούς ο Αντώνης, νιώπαντρος τότε με τη γιαγιά της Σταμάτα, φτιάχνουν αυτό το σπίτι, όπου από εδώ πια ξεκινάει άμεσα το παρακλάδι της οικογένειας Φιδοπιάστη. Υπάρχουν 4 αδέρφια, είναι ο Νίκος ο Φιδοπιάστης, η Καλλιόπη Φιδοπιάστη, η Χρυσούλα και ο Βενιαμίν της οικογένειας είναι ο πατέρας μου ο Χρήστος. Ο Νίκος ο Φιδοπιάστης παθαίνει φυματίωση εκείνη την εποχή, σπούδαζε στη νομική στην Αθήνα, γύρισε εδώ και από εδώ φύγανε, έφυγε να ανέβει πάλι πίσω στην Αθήνα και να βρεθεί στην περιοχή της Πεντέλης ως πολύ καλό κλίμα. Όμως η περιοχή εδώ, όπως θα δεις, δεν έβγαζε τίποτα εκτός από λάδι και είχε πολύ φτώχεια και πολλές δυσκολίες. Ανεβαίνει ο παππούς στη συνέχεια και παίρνει και τον πατέρα μου πια, που είναι 13 χρονών περίπου. Καταλήγουν στην Αθήνα, όπου ο παππούς πιάνει δουλειά στα λατομεία και προσέχει και το μεγάλο του γιο, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός κατρακυλάει στην αρρώστια του ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια, αφού και ο μπαμπάς τελειώνει μια σχολή σχεδιαστών, δεν μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας στο αντικείμενό του και καταλήγει στα λατομεία. Και κάπως έτσι, στη συνέχεια τη δεκαετία του 50, ανεβαίνουν πια και η μάνα, η γιαγιά μου με τις κόρες της στην Αθήνα, όπου πια αρχίζει και στείνεται η οικογένεια Φιδοπιάστη, κυρίως στη Νέα Πεντέλη, με ό,τι ακολούθησε
με τον μπαμπά και οι υπόλοιπες αδερφές του παντρευτήκαν και μένουν στον πλήρη. Και βέβαια τώρα εγώ θα πούμε ότι είσαι ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος της πόλης μας, της Πεντέλης, ο οποίος είσαι πραγματικός ιδιοκτήτης χωριού. Διότι όπως θα δείξουμε και στον κόσμο μετά, έχεις τρεις πύργοι είναι εδώ ακριβώς στον χώρο το οποίο ανήκει στην οικογένειά σου και έναν πολύ μεγάλο γκρεμισμένο πύργο που φίλοι πραγματικά είναι σε ένα απίστευτο σημείο, θα το δείτε. Και είναι κρίμα που αυτός δεν έχει αξιοποιηθεί έστω και τουριστικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι αυτός θα ασκαρώσει. Πάμε λοιπόν τώρα να σας ξαναγήσουμε. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε, Ελευθέρη μου, ότι είναι ένα οργανωμένο χωριό με την έννοια του πύργου, της εκκλησίας και του ιδιωτικού νεκροταφείου της περιοχής. Δηλαδή η οικογένεια Φιδοπιάστη είχε και το δικό της νεκροταφείο. Έτσι επιβάλλεται στη Μάνη. Τα κοινά νεκροταφεία, ακόμα και στα κοινά νεκροταφεία των πιο μεγάλων χωριών, δεν υπάρχουν οι τάφοι με τη μορφή που γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν και σπιτάκια μεγάλα, όπου εκεί υπάρχουν τα οστά της οικογένειας, είτε κηδεύουν ή θάβουν τους νεκρούς τους. Πάμε αυτή τότε λοιπόν να μας ξεναγήσεις στις υπόλοιπες εδώ περιοχές που έχεις μέσα στο δικό σου κτήμα. Εδώ είμαστε τώρα στην εκκλησία που μας έλεγες. Εδώ είναι λοιπόν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεωργίο. Εδώ εκπληρώνανε η οικογένεια τα θρησκευτικά της, τις θρησκευτικές της ανάγκες. Πέρα από αυτό το χωριό που μπορεί να ήταν πολύ μικρό, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Αργότερα σε πλάνα θα δείξουμε ότι υπήρχε εκτός από τον πύργο, η δεξαμενή του πύργου που ήταν ψηλότερα, υπήρχε το καμίνι όπου φτιάχνανε τα κεραμίδια τους. Και βέβαια οι ελιές, το αμπέλι τους και ό,τι άλλες ανάγκες υπήρχαν. Εδώ στην περιοχή, Αντώνη, που ήταν η δική σας πύργη, της οικογένειας. Ο πάνω είπαμε ότι ήταν το πατρικό σου σπίτι. Η άλλη πύργη που θα δούμε τώρα εδώ και τώρα, λοιπόν, η οικογένεια προτερήθηκε στον κεντρικό πύργο εδώ. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Η Βεντέτα με τους Μιχαλακιάνους συνεχίστηκε και φτιάχτηκε ένας πύργος ψηλά που θα τον δείξουμε μετά. Για να λυθεί αυτό, επειδή πέφτανε κανονιές εκεί, δεν είχαν τι να κάνουν και ρίχνανε κανονιές. Πήγανε και στήσανε ένα πύργο ακόμα πιο ψηλά η οικογένεια δική μου, τους βάλανε στη μέση και κάπως έτσι άρχισε σιγά σιγά να λύνεται το πρόβλημα. Να σταματάει τέλος πάντων, γιατί υπήρχαν ζητήματα. Τα υπόλοιπα τρία σπίτια που υπάρχουν στην περιοχή φτιαχτήκανε πια στις αρχές του 20ου αιώνα. Το σπίτι, ας πούμε, που επισκεφθήκαμε, Ελευθέρη μου, φέτος κλείνει 100 χρόνια, όπως είδες κάπου έξω από την πλάκα, το 100 χρόνια ζωής. Και όλα αυτά τα σπίτια είναι περίπου μετά το 1905-1910, εκεί είναι φτιαγμένα αυτά τα τρία σπιτάκια. Τα πιο παλιά είναι οι πύργοι της περιοχής, φυσικά και η εκκλησία μας. Οπότε τώρα πάμε να δούμε και αυτόν τον πύργο, ο οποίος είναι εξαιρετικός, με μια απίστευτη θέα που βλέπεις στο Μαρμάρι. Στο Μαρμάρι, η οποία να σημειώσουμε ότι είναι η μοναδική παραλία με άμμο σε όλη τη Μάνη. Στην ευθεία από κάτω, Λευτέρη μου, υπάρχουν και μια σπηλιά που αργότερα θα δείξουμε κάποια πλάνα, όπου εκεί φημολογείται ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας, επειδή στη Μάνη υπήρχε πολλή πειρατεία και η πειρατεία γινόταν από τη στεριά, δηλαδή παραφυλάγανε τα πλοία και βγαίνανε γρήγορα, κάνανε τα ρεσάλτα τους και επιστρέφανε. Εκεί λοιπόν λέγεται και φημολογείται ότι κρυβόντουσαν τέτοιοι πειρατές. Οι βιγλάτορες ειδοποιούσαν για τα καράβια και βγαίνανε προς τα έξω, κάνανε τον κοντραμπάτο και γυρίζανε. Ναι, και οι φιθοπαγιαστέοι κάνανε επίθεση τουλάχιστον. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα καταγεγραμμένη, αλλά προφανώς το μαύρο παρελθόν ποτέ δεν το λένε. Αυτό που έχει καταγραφεί είναι ότι από την οικογένεια Φιδοπιάστη κάποιος οπλαρχηγός βρέθηκε στη μάχη στα Δερβενάκια με τον Κολοκοτρώνη και αργότερα κάποιοι που βρεθήκανε, και εδώ είναι το φοβερό της ιστορίας, κάποιος Νίκος Φιδοπιάστης, Παναγιώτης Φιδοπιάστης, βρέθηκε στην εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, να πολεμάει το 1918 εναντίον των Μπολσεβίκων. Το έχετε στο αίμα σας το πόλεμο. Ναι, αυτό όχι μόνο εγώ. Όλοι μανιάτες. Όλοι μανιάτες. Το εύκολο είναι ο πόλεμος. Άλλωστε εδώ δεν μετράγαν τα λεφτά, μετράγαν τα μεγάλα σόγια με τους άντρες και τα πολλά ντουφέκια. Όλο το φάρο τον βλέπω και φάρο δεν βλέπω. Και όσοι έρθετε εδώ πέρα, με τεράστια προσοχή, γιατί περπατάτε σε ένα κακοτράχαλο.
σημείο και δίπλα στην κρεμμύλα για να κάνετε μπανάκι από ψηλά. Νομίζω ότι φτάσαμε μετά από περίπου 45 λεπτά περπάτημα μέσα στον ήλιο. Είναι δύσκολο, είναι κακοτράχαλο, φοράς οπωσδήποτε καπέλο, αλλά σε αποζημιώνει θέα, και ότι φτάνεις στο ακροτήριο του Τενάρου με αυτό το μαγευτικό φάρο που είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Φεύγουμε με τον Κυριάκο εντυπωσιασμένοι από τον φάρο, από την ομορφιά και από την απέραντη γαλήνη που συναντήσαμε. Ξεκινάμε πάλι το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής, τουλάχιστον κανένα 50 λεπτό. Αλλά τώρα που το μάθαμε, θα είναι ευκολάκι για μας. Ξεκινάμε. Το ταξίδι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το ετοιμάζαμε καιρό. Έτσι λοιπόν, μόλις τα υγειονομικά μέτρα το επέτρεψαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα ξεκινήσαμε για Μάνη. Η βάση μας στο Πορτοκάγιο και με ξεναγό τον Αντώνη γυρίσαμε όσα περισσότερα μέρη της Μάνης μπορούσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μέρος του επεισοδίου και να έχετε την ίδια προσμονή για το δεύτερο. Αν σας άρεσε λοιπόν, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και ένα like στο βίντεο.